Το έτος 2000 σφραγίζει έναν αιώνα οικουμενικής κινήσεως. Χριστιανοί από όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνος για την επίτευξη του ενωτικού οράματος σε δύο φάσεις. Ο κύκλος της πρώτης φάσεως έχει ήδη κλείσει. Στα όρια του λεγόμενου πρακτικού χριστιανισμού, της θεολογίας της αγάπης και της κοινή διακονίας του κόσμου, οι διηρημένοι χριστιανοί είναι πλέον ενωμένοι παρά τις υφιστάμενες ακόμη δογματικές διαφορές τους. Νεστοριανοί και μονοφυσίτε, οι οποίοι απεκόπησαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία τον 5ο αιώνα, παπικοί, οι οποίοι απεσχίστησαν τον 11ο αιώνα, ποικιλία προτεσταντικών κοινοτήτων, οι οποίες απεκήρυξαν τον παπισμό τον 16ο αιώνα, και Ορθόδοξοι Οικουμενιστέ, οι οποίοι ποτέ δεν εξέφρασαν το σύνολο της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας, προσπαθούν να δώσουν ένα κοινό χριστιανικό μήνυμα προς τον κόσμο. Είναι όμως ποτέ δυνατόν το μήνυμα αυτό να αποτελεί μία αυθεντική πρόσκληση επιστροφής του κόσμου στην αλήθεια και την ενότητα της Εκκλησίας, εφόσον οι Οικουμενιστέ δεν είναι ενωμένοι στην μοναδική αλήθεια των Πατέρων και των Συνόδων της Ορθοδοξίας, αλλά ούτε και έχουν διάθεση να μετανοήσουν και αποδεχθούν αυτήν? Η χωρίς αλήθεια πρακτική ενότητα στα πλαίσια της Οικουμενικής Κινήσεως, η οποία είναι μία πλαστή ενότητα ενός δογματικού συγκριτισμού, δίνει την εικόνα ενός ψευδοχριστιανισμού, ο οποίος δεν έχει βεβαίως καμία απολύτως σχέση με την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Οι εξορθοδόξων οικουμενιστέ υφίστανται μίαν συνεχή φθορά, η οποία είναι ιδιαιτέρως εμφανής στην σχέση τους με τον αμετανόητο αιρετικό παπισμό. Στον αιώνα που κλείνει, φαίνεται να επαναλαμβάνεται η τραγωδία του 15ου αιώνος. Οι Ορθόδοξοι, ενώπιον των μεγάλων κινδύνων και ιστορικών προκλήσεων, είναι και πάλι χωρισμένοι σε ενωτικούς οικουμενιστάς και ανθενωτικούς αντιοικουμενιστάς. Άραγε θα θρηνήσουμε μια νέα άλωση. Ο αείμνηστος Σέρβος δογματολόγος πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς με σπάνια ακρίβεια και διεισδυτικότητα είχε γράψει: υπάρχουν τρεις πτώσεις στην ιστορία: οι πτώσεις του Αδάμ, οι πτώσεις του Ιούδα και οι πτώσεις του Πάπα. Μήπως ήταν υπερβολικός? Δεν θα πρέπει πρωτίστως να λησμονείτε ότι το Βατικανό με την συνθήκη του Λατερανού της 11ης Φεβρουαρίου 1929 ανακηρύχθηκε κράτος ανεξάρτητο και αυτόνομο υπό την κυριαρχία της λεγόμενης Αγίας Έδρας. Απόλυτος και ισόβιος μονάρχης του κράτους του Βατικανού είναι ο Πάπας της Ρώμης, ο οποίος είναι και ο ανώτατος ρυθμιστής της νομικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Το κράτος του Βατικανού διαθέτει πρωθυπουργό και κρατική γραμματεία, υπουργούς, οικονομία, διπλωματία, στρατό, αστυνομία, κόβει νομίσματα και εκδίδει γραμματόσημα. Οι σύγχρονοι πάπες δεν φαίνεται να έχουν λησμονήσει τις παποκεσαρικές φαντασιώσεις του ανεκδιηγήτου μεσαιωνικού πάπα Ινοκεντίου του 13ου, 1198-1216, ο οποίος γεμάτος έπαρση έλεγε στον ενθρονιστήριο λόγο του: «Ο έχων την νύμφην είναι ο νυμφίος. Αλλά η νύμφη αυτή, η Εκκλησία, δεν συνεζεύχθη με κενά στα σχήρας, αλλά προσέφερεν εις εμέ ασύγκριτον πολύτιμον πρίκα, δηλωνότι την πληρότητα των πνευματικών αγαθών και την ευρύτητα των κοσμικών,
το μεγαλείον και την αυθονίαν αμφωτέρων. Ο σύμβολον των πνευματικών αγαθών μιαπαίνει με την μήτραν. Ο σύμβολον των κοσμικών αγαθών μιέδωσε το στέμα. Την μήτραν υπέρ της ιεροσύνης, το στέμα δια την βασιλείαν, και με κατέστησαν αντιπρόσωπον εκείνου εις το ένδυμα και το μυρό του οποίου εγράφει «Ο βασιλεύς των βασιλέων και κύριος των κυρίων». Όμως η πτώση του Πάπα κυρίως εστιάζεται στο λεγόμενο πρωτίον εξουσίας και το αλάθητον του Πάπα. Εφόσον το αλάθητον Άγιον Πνεύμα δια του αιρετικού Φιλιόκβε υποτιμήθηκε και απομακρύνθηκε από τον κρατικό οργανισμό του Βατικανού, ένας άνθρωπος πλέον ενσαρκώνει το θεμέλιο, την κεφαλή, την εξουσία και το αλάθητο της λεγόμενης Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αποφάσεις του Πάπα διακήρυξε μεταξύ άλλων η Δευτέρα Βατικανή Σύνοδος 1962-1965, είναι αμετάτρεπτη εξ εαυτών και ουχή συνενέση της Εκκλησίας. Δεν υπόκεινται εις ουδεμίαν άλλην έγκρισιν, εις ουδεμίαν έκκλησιν, εις ουδεμίαν κρίσιν, διότι ο Ρωμαίος Ποντίφιξ δεν εκφράζει τη γνώμη του ως ιδιωτικών πρόσωπων, αλλά ως ύψιστος διδάσκαλος της Εκκλησίας, εις τον οποίον εδρεύει προσωπικώς το χάρισμα του αλαθήτου αυτής ταύτης της Εκκλησίας, εκθέτει και υπερασπίζεται την διδασκαλίαν της καθολικής πίστεως. Ο Ρωμαίος Ποντίφιξ, δυνάμει της ευθύνης του ως τοποτηρητού του Χριστού και ποιμένος πάσης της Εκκλησίας, έχει εντός της Εκκλησίας την πλήρη, υπερτάτην και οικουμενικήν εξουσίαν, την οποία δύναται να ασκεί πάντοτε ελευθέρως. Ο άνθρωπος Πάπας, είναι εμφανέστατο, υποκατέστησε τον θεάνθρωπο Χριστό και ο παπισμός μεταβλήθηκε σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα, το οποίο εκοσμικεύεται όλο και περισσότερο. Εφόσον ο παπισμός δεν έχει αρνηθεί την κρατική του ιδιότητα, τον ανθρωποκεντρισμό και την συνακόλουθη εκοσμίκευσή του, πώς είναι δυνατόν να διαλέγεται με τους Ορθοδόξους? Πώς είναι δυνατόν η θεανθρωποκεντρική Ορθόδοξος Εκκλησία, η πνευματοκίνητος αυτή νύμφη του Χριστού, να συνδιαλέγεται και συμπροσεύχεται και συμπράττει με ένα κοσμικό θρησκευτικογενές κράτος και να ανοίγει μαζί του τις πύλες προς την τρίτη χιλιετία? Στις 18 Ιανουαρίου, για πρώτη φορά στην ιστορία, Αγγλικανοί και Ορθόδοξοι συμμετείχαν σε μια καθοριστική τελετή στην Ρώμη, η οποία εισφράγισε το επετειακό έτος 2000. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, στα πλαίσια μιας τελετής οικουμενιστικού χαρακτήρος, μαζί με τον Πριμάτο των Αγγλικανών κύριο Γεώργιο Κάρεϊ και τον Φαναριώτη Μητροπολίτη Θύρων κύριο Αθανάσιο, άνοιξαν την πύλη της Βασιλικής του Αγίου Αποστόλου Παύλου έξω των τυχών. Ήσαν παρόντες συμπροσευχόμενοι αντιπρόσωποι 22 χριστιανικών κοινοτήτων, 11 Ορθοδόξων Εκκλησιών συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος και 11 όλου του φάσματος των ετεροδόξων. Άραγε η διαχριστιανική αυτή λατρευτική σύμπραξης αποτελούσε έναν διάλογο αλληλογνωριμίας ή μια de facto αναγνώριση του παπισμού ως εκκλησίας, και δεν αποτελεί τούτο θυσίαν της αληθείας εκ μέρους των Ορθοδόξων Οικουμενιστών? Πώς οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές συμπροσεύχονται σε μια παπική τελετή και συμπράττουν με τον ηγέτη των Αγγλικανών? Δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα η χειροτονία γυναικών
η οποία εκθεμελιώνει την αποστολική παράδοση. Αυτός ο διάλογος με τον Πάπα, με τους δυτικούς, πρώτα απ' όλα εσείς πώς τον αξιολογείτε και αν βλέπετε να έχει κάποια προοπτική? Εγώ πιστεύω καταρχήν στους διάλογους, άλλωστε η Εκκλησία αποφάσισε τη διεξόγη των διαλόγων. Ο διάλογος με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι ένας επίσημος διάλογος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και νομίζω ότι πραγματοποιήθησαν ήδη ορισμένα σπουδαία βήματα στην όλη πορεία αυτού του διαλόγου. Πριν όμως έχουμε το χρέος να εμβαθύνουμε ουσιαστικά το διάλογο προκειμένου να έρθουν οι παραξηγήσεις του παρελθόντος και να γνωρίσει ο ένας τον άλλον όπως πραγματικά ήμεθα. Δυστυχώς για πολλά χρόνια, για δεκαετίες και εκατοετρίδες, οι γνώσεις μας για τους άλλους ήταν επηρεασμένες από την έλλειψη επικοινωνίας, από την αμάθεια, από την κερνομία του παρελθόντος ή από την παραπληροφόρηση. Πιστεύω ότι σήμερα έχουμε χρέος να συνυπάρξουμε με αυθυπαρξία. Ίσως να μην καταστεί δυνατόν να αποκατασταθεί πλήρης κοινωνία μεταξύ των εκκλησιών μας, διότι έχουμε εμπόδια να ξεπεράσουμε. Θα πρέπει όμως τουλάχιστον να φροντίσουμε να μεταδώσουμε ό,τι ουσιαστικότερο και αυθεντικότερο έχουμε από κενού να μεταδώσουμε, χωρίς να αλωτριώσουμε το ουσιαστικό περιεχόμενο της πιστεώς μας. Κανένας δεν είναι διατεθειμένος να προδώσει την αλήθεια. Δεν θα θυσιάσουμε την αλήθεια, αντιθέτως θα θυσιάσουμε τα πάντα για την αλήθεια. Καλούμεθα όμως να θυσιάσουμε κάτι. Την μυσαλλοδοξία μας και την φαρισαϊκή κάποτε επίδειξη των τύκλων της Ιδιοκλησίας. Ο Μητροπολίτης Ελβετίας, κύριος Δαμασκηνός, μαζί με τους ομόφρονές του, πράγματι έχουν θυσιάσει πολλά στους οικουμενικούς διαλόγους. Δυστυχώς όμως δεν πρόσεξαν και συναπόλεσαν το κυριότερο, την αυτοσυνειδησία τους, ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η μία και μοναδική Εκκλησία. Ακριβώς για τον λόγο αυτό συγχρωτίζονται ανεπίτρεπτα στις παπικές λατρευτικές συνάξεις και τα οικουμενιστικά φόρουμ συγχέονται στα όρια της αληθείας και της αιρέσεως. Υπήρξαν κοινές εορταστικές εκδηλώσεις μεταξύ προσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατά τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δηλαδή του Πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου, ή κατά την θρονική εορτή της Εκκλησίας της Ρώμης, την εορτή Πέτρου και Παύλου την 29η Ιουνίου. Οι οικουμενιστές του Φαναρίου είναι προφανές ότι όταν μετέχουν και μάλιστα επισήμως στις ύψιστες λατρευτικές στιγμές του Βατικανού, δηλαδή στην θρονική εορτή του, δεν διαλέγονται με τον παπισμό, αλλά αναγνωρίζουν την δήθεν εκκλησιαστικότητά του. Ο Μητροπολίτης Ελβετίας, κύριος Δαμασκηνός, είναι υπέρμαχος της θεολογίας των αδελφών εκκλησιών. Βάσει αυτής, η Ορθοδοξία και ο Παπισμός είναι δήθεν αδελφές εκκλησίες, με την πλήρη έννοια του όρου.
και αποτολμά να διακηρύσει: «Είναι δεδομένη η ενότητα των Ορθοδόξων και Ετεροδόξων. Εφόσον οι υπάρχουσες δογματικές διαφορές αποτελούν διαφορετική θεολογική ορολογία της αυτής πίστεως και αντιστοιχούν στους επιμέρους πολιτισμούς μας και αλληλοσυμπληρώνονται σε μία νόμιμη ποικιλία θεολογικών παραδόσεων». Ο κύριος Δαμασκηνός, υποβαθμίζοντας τον αντιευαγγελικό χαρακτήρα της αιρέσεως και αμνηστεύοντας τις σοβαρότατες δογματικές παρεκκλήσεις του παπισμού, καθίσταται ο ίδιος αιρετικός όταν δηλώνει: «Ανήκομεν ορθόδοξοι και ετερόδοξοι στην ίδια οικογένεια που είναι η Εκκλησία, σώμα ζώντος Χριστού». Οι πρόσφατες επισκέψεις του Πάπα το 1999 σε Ορθόδοξες χώρες, για πρώτη φορά μετά το σχίσμα του 1054, απέδειξαν για πολλωστή φορά ότι ο οικουμενισμός, ως επιδημική εκκλησιολογική ασθένεια, πλήττει ανελέητα πολλά διαμερίσματα της Ορθοδοξίας. Η οικουμενιστική αυροφροσύνη οδηγεί τους Ορθοδόξους σε συνεχείς υποχωρήσεις, θυσίες και αβαρίες. Η βαθμιαία απώλεια της αισθήσεως της ουσίας και φθοροποιού δυνάμεως της αιρέσεως, καθώς επίσης και ο αδεής και ανεπίτρεπτος συγχρωτισμός με τους ετεροδόξους σε χώρους και ώρες λατρείας, ήσαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά εμφανή στην Ρουμανία. Άραγε, πώς οι Ορθόδοξοι εδέχθησαν να παραστεί ο αρχηγός του κράτους του Βατικανού με τα άμφια του στην συνοδική λειτουργία στην οποία προεξήρχε ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Θεόκτιστος? Πώς λησμονήθηκε η αιρετική ιδιώτης του Πάπα ώστε να δεχθεί ένας Ορθόδοξος Πατριάρχης να συνευλογήσει μαζί του το Ορθόδοξο Πίμνιο? Και όλα αυτά, ενώ η επιθετική ουνία, ακόμη και στην Δυτική Ρουμανία, την Τρασιλβανία, υπό την πλήρη κάλυψη του Βατικανού, έχει οδηγήσει τον ορθοδοξοπαπικό διάλογο σε πλήρες αδιέξοδο. Βασιλείς ους ηγάπησας. Αμήν. Ρικόρδατι in primo luogo, Signore, del nostro Santissimo Padre Giovanni Paolo, Papa di Roma, dell'Arcivescovo Carlo Maria, e concedi alle tue sante chiese che essi vivano in pace, incolumi, onorati, sani, longevi e dispensino rettamente la tua parola di verità. Γιατί παρατηρείται αυτή η ενδοτικότητα έναντι του κράτους του Βατικανού και του Παποκέσαρος Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου, ενώ είναι γνωστό ότι η διπλωματία του τορπιλίζει συνεχώς την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία του διαλόγου? Μήπως πράγματι επαναλαμβάνεται η τραγωδία του 15ου αιώνος? Πώς είναι δυνατόν οι Ορθόδοξοι οικουμενιστές να ελπίζουν την οποιαδήποτε βοήθεια από τον Πάπα, όταν αυτός έχει απολέσει τον θησαυρό της αληθείας και οι βλέψεις του είναι πάντοτε προσιλητιστικές? Οι ευσεβείς Ορθόδοξοι αντιοικουμενιστές του Πατρίου Ημερολογίου θρηνούν την πτώση των αδελφών τους οικουμενιστών, οι οποίοι συνεχώς ενδίδουν στο παπικό Ιμπέριουμ. Θρηνούν για την άλωση της Ορθοδόξου Ρουμανίας,
και της Ορθοδόξου Γεωργίας. Άραγε, δεν θυσιάζεται η αλήθεια όταν στον αρχηγό του κράτους του Βατικανού αποδίδονται τιμές από όλη την Ορθόδοξη Ιεραρχία της Γεωργίας, στην ίδια μάλιστα σειρά με τους αντιπροσώπους των άλλων θρησκειών. Τον Φεβρουάριο του επετειακού έτους 2000, ο αιρεσιάρχης Πάπας επισκέφθηκε και το θεοβάδιστο όρος Σινά. Η συναϊτική αδελφότης δεν ετήρησε δυστυχώς την αρμόζουσα ορθόδοξη στάση. Οι τιμές που απεδόθησαν στον αρχηγό του κράτους του Βατικανού προσετέθησαν στις αβαρίες έναντι της ορθοδόξου αληθείας και εκκλησιολογίας. Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, φαίνεται να ακολουθεί την ευρεία λεωφόρο της απολίας του οικουμενισμού. Τα οχυρά της Ρωμιοσύνης, το ένα μετά το άλλο, αντί να ανθίστανται ηρωικά στο παπικό Ιμπέριουμ, προσφέρουν γην και είδωρ στον ολετήρα της Ορθοδοξίας. Είναι γνωστό ότι ο παπισμός με την Δευτέρα Βατικανή Σύνοδο 1962-1965 επεχείρησε ένα θεαματικό άνοιγμα όχι μόνο προς τους άλλους χριστιανούς αλλά και προς τις άλλες θρησκείες του κόσμου. Έτσι εγκαινίασε πρώτος τον διαθρησκειακό διάλογο. In 1971, Pope Sixtus invited me to bring a choir to Rome to sing for the mission Sundays with all their Samoan costumes. It was the first time we used Samoan costumes for the mass. Η συγκριτιστική θεολογία του πολιτισμού ήταν το θεμέλιο του ανοίγματος αυτού. Τα στοιχεία των τοπικών πολιτισμών, οι οποίοι είχαν οικοδομηθεί χωρίς Χριστό, εισέρχονται ήδη στους ναούς και νοθεύουν την πνευματικότητα της χριστιανικής λατρείας. Before, whatever is Samoan was more or less sinful. It is the Holy Father who encouraged us to sing in church with all the Samoan costumes and things like that. So that's how I started. Τελικά, η θεολογία περί πολιτισμών καταφάσκει στις άλλες θρησκείες, οι οποίες αποτελούν και αυτές, κατά τον Μητροπολίτη Ελβετίας κύριο Δαμασκηνό, νομίμους οδούς προς τον δήθεν κοινό Θεό και Πατέρα. Έχετε ξεκινήσει ένα διάλογο και με τους Εβραίους και με τους Μουσουλμάνους. Είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει επί των ημερών σας ένας τέτοιος διάλογος. Και ποια ήταν η σκέψη η ύστερη? Οι διάλογοι αυτοί ενεθαρρύνθησαν από πανορθόδοξες αποφάσεις. Το έτος 1976, η πρώτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάψευση στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ενεθάρρυνε την επικοινωνία με εκπροσώπους άλλων θρησκειών προκειμένου να διακονηθεί ο σύγχρονος άνθρωπος ανεξαρτήτως εθνικιστικής, φυλετικής ή κοινωνικής άλλης προέλευσης. Κατά αυτόν τον τρόπο ήρχισαν πρώτοι διάλογοι. Ο πρώτος διάλογος, πρώτη διμερής ακαδημαϊκή διάλογη μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Ιουδαϊσμού. Ενισγυνιάστηκαν το έτος 1976 στη Λουκέρνη, στη Θεολογική Πανεπιστημιακή Σχολή, της οποίας είμαι καθηγητής. Και το έτος 1986 αρχίσαμε την πρώτη μας ακαδημαϊκή συνάντηση με τον πρίγκιπα της Ιορδανίας, την οργανώσαμε δηλαδή, τη Βασιλική Ακαδημία της Ιορδανίας με το Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου αντίστοιχα, και έκτοτε οργανώσαμε μέχρι και το τελευταίο έτος, μέχρι τον Δεκέμβριο, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, και την ενάτη μας ακαδημαϊκή κατά σειρά
διάσκεψη, πρόκειται να οργανώσουμε την επομένη εντός αυτού έτους 2000, ίσως στον χώρο της Ελλάδος, και οφείλω να σας πω επίσης ότι ιδρύσαμε στη Γενέβη ένα ίδρυμα διαπολιτισμικών και διαθρησκειακών ερευνών και διαλόγων, το οποίο προχωρεί το έργο του και εύχομαι και το ελπίζω συντόμως να έχουμε τους πρώτους καρπούς. Έτσι καλλιεργήθηκε το έδαφος για την συγκριτιστική θεολογία της παγκόσμιας ειρήνης και την δημιουργία ενός νέου πολιτισμού ειρήνης και αγάπης διαμέσου της συνεργασίας των θρησκειών του κόσμου. Η πρώτη συνάντηση θρησκειών για την ειρήνη του κόσμου το 1986 στην Ασίζη της Ιταλίας, με την συμμετοχή 12 θρησκειών, δυστυχώς δε και των Ορθοδόξων Οικουμενιστών, υπεγράμμισε τον ηγετικό ρόλο του Πάπα στο παγκόσμιο συγκριτιστικό κίνημα προς την πανθρησκεία της νέας εποχής. Μετά το 1986, οι παπικοί διοργανώνουν κάθε χρόνο και μία παρόμοια διαθρησκειακή συνάντηση σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης. Η 13η συνάντηση έγινε στο Βατικανό από 24 έως 29 Οκτωβρίου 1999 με γενικό θέμα «Στο κατόφλι της τρίτης χιλιετίας». Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θρησκειών. Η εκπροσώπηση ήταν υψηλού επίπεδου και εκάλυπτε ευρύτατο κύκλο θρησκειών. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Βουδιστές, Συντοιστές, Ινδουιστές, Σιχ, Ζωροάστρες, Κομφουκιανιστές, Μανδαίοι και άλλοι ήσαν παρόντες με σημαντικό αριθμό αντιπροσώπων. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως εκπροσωπήθηκε από τον γνωστό βετεράνο των διαθρησκειακών διαλόγων Μητροπολίτη Ελβετίας κύριο Δαμασκηνό. Το Ποντιφικικό Συμβούλιο επί του διαθρησκειακού διαλόγου υπό την Προεδρία του Καρδιναλίου Φραγκίσκου Αρίντζε είχε την ευθύνη για την οργάνωση του συνεδρίου. Οι επίσημες εκδηλώσεις επί τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρουσία του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου. Συναυλίες που εκπροσωπούσαν τις θρησκευτικές κοινότητες του συνεδρίου έδωσαν την μαρτυρία τους με τον ειδικό τους τρόπο. ياخدنا بعيد ونعيش بمحبة.
حبي وأمان ليش هيدا خي هيدا مش خي ليش ليش يا زمان ليش ليش يا زمان Την παραμονή της Λήξεως είχε διοργανωθεί ακόμη μια μεγάλη συναυλία. Η ιδέα της συνεργασίας των θρησκειών καλλιεργείται όλο και βαθύτερα. Η εν Χριστώ αλήθεια σχετικοποιείται. Μια νέα παγκόσμια πνευματικότητα ήδη αναδύεται με την συμμετοχή όλων των θρησκειών και τη συμπράξη δυστυχώς των Ορθοδόξων Οικουμενιστών. Η ομιλία του Πάπα ήταν ενδεικτική της ανατέλουσας νέας τάξεως πραγμάτων. «Η σημερινή μας συνάντηση στην πλατεία του Αγίου Πέτρου», είπε μεταξύ άλλων ο Πάπας, «αποτελεί νέο βήμα της πορείας την οποία αρχίσαμε προ 13 ετών στην Ασίζη. Προσευχόμενοι σε γλώσσες πολλές, ζητούμε από το Πνεύμα του Θεού να μας φωτίζει, να μας καθοδηγεί και να μας δίνει δύναμη, ώστε ως άνδρες και γυναίκες που εμπνέονται από την πίστη Τον, να κατορθώσουμε να συνεργαστούμε για να συνοικοδομήσουμε το μέλλον της ανθρωπότητος με αρμονία, δικαιοσύνη, ειρήνη και αγάπη». Η σιωπηλή πανθρησκειακή συμπροσευχή προσέδωσε σαφή τελετουργικό χαρακτήρα στην καταληκτήρια εκδήλωση και εξέπεμψε ένα ισχυρό συγκριτιστικό μήνυμα. Τα πολλά φώτα των θρησκειών ενωμένα διαλύουν το σκοτάδι του κόσμου. Το τραγούδι των νέων της παπικής κινήσεως των Φοκολάρων, των οποίων η Διευθύντρια ομιλεί ακόμη και σε μουσουλμανικά τεμένη για την προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου, συνένωσε ενθουσιαστικά τους πάντας. Άραγε, οι Άγιοι Απόστολοι και οι Θεοφόροι Πατέρες της Ορθοδοξίας θα διεννοούν το την συνεργασία με τις αιρέσεις και τις θρησκείες της εποχής των για την ειρήνη και σωτηρία του κόσμου. Θα συμμετείχαν σε διαθρησκειακά συνέδρια όπου το φως της Αγίας Πίστεώς μας θα ετίθετο στο ίδιο επίπεδο με τα φώτα της πλάνης.
πότε θα αφυπνιστούν και θα μετανοήσουν οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστέ για το μεγάλο αμάρτημα της συμμετοχής των στον καλπάζοντα συγκριτισμό? Και ως πότε θα ακολουθούν αδιαμαρτύρητα τον αιρεσιάρχη Πάπα στην καταστροφική του πορεία μακράν της αληθείας?